Καλημέρα. Είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να ανακοινώσουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αδειοδότησης του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην Νότια Χίο. Ο Φόντζα και ο πρόεδρος, ο κύριος Σιριώδης, έχουν εργαστεί επί πάρα πολύ χρονικό διάστημα μακρό για αυτό το πράγμα μαζί με τους συνεργάτες τους. Ήταν μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει από τον προηγούμενο πρόεδρο του Φόντζα, τον κύριο Σουρέλα. Είχε ετοιμαστεί ένα μέρος του φακέλου, συνεχίστηκε επίπονα και επίμονα η διαδικασία και επιτέλους, μετά από πάρα πολλά χρόνια, έχουμε φτάσει στο να έχουμε έναν πλήρως αδειοτομημένο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Παρά τα πάρα πολλά εμπόδια και προσκόμματα που αντιμετωπίστηκαν, χάρη στην πολύ καλή δουλειά που έκαναν ο Φόντζα και οι συνεργάτες του, αλλά και στην συμπαράσταση του Αντιπεριφερειάρχη, του κ. Βαλσαμίδη και της Περιφερειάρχου ασφαλώς της κ. Καλογύρου, εξεδόθη τελικά και η άδεια από την Περιφέρεια και μπορούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε τον Φόντζα. Ο κ. Σιριώδης, θα σας πω σε τις λεπτομέρειες. Γεια σας. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η αδειοδότηση έγινε κάτω από αντίξωες συνθήκες. Βέβαια, έχει ξεκινήσει, όπως είπε και ο Δήμαρχος, η προσπάθεια και από τον κύριο Σουρέλα. Και εμείς το κάναμε, συμπληρώσαμε δηλαδή τα στοιχεία που λείπανε και όλες αυτές τις ενέργειες που χρειαζόντουσαν, ώστε να αδειοδοτηθεί. Π.χ. κάναμε καινούργια μελέτη πυροϋποστασίας, διότι δεν ήταν σωστή αυτή που υπήρχε μέχρι τότε. Να ευχαριστήσω κιόλας και το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας και το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, όλους τους συνεργάτες της ΔΙΑΝΟΧ. Η αλήθεια είναι, θέλω να σας πω, ότι το πρώτο μισό του καλοκαιριού ήταν εφιαλτικό για μένα. Υπήρχαν κάποιοι τοπικοί φορείς και κάποιοι συμπολίτες μας, οι οποίοι για δικούς τους λόγους δεν θέλανε και πολέμησαν την προσπάθεια αυτή από την αρχή. Δεν θέλανε να διοτηθεί ο ΧΙΤΑ. Δεν μπορώ να καταλάβω ποια σκοπιμότητα υπήρχε πίσω από αυτό. Δηλαδή, ποιος θα ήθελε, ας πούμε, να κλείσει ο ΧΙΤΑ για κάποιο λόγο και να γεμίσουμε σκουπίδια και ποντίκια στο νησί μας και ποιος, ας πούμε, είναι σε θέση να παίζει με τη δημόσια υγεία των χιωτών. Τέλος πάντων, το θέμα έληξε αισίως, η αδειοδότηση είναι εδώ στα χέρια μας. Υπογεγραμμένη τα πάντα, οπότε θέλω να πω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, έχουν να γίνει κάποιες ελάχιστες ενέργειες ακόμα. Είμαστε σε θέση, βέβαια, να σε πολύ καλό σημείο και θα συνεχίσουμε δηλαδή τώρα πλέον να αρχίσουμε την ανάπτυξη. Πρέπει να αρχίσουμε από τη στιγμή που έχουμε διαδότηση δεν έχουμε θέματα το να κάποιος... Τα περιττέρω βήματα. Ναι. Επίσης θα ήθελα εδώ πέρα να αναφέρω ότι ο Φόντζα έχει προχωρήσει με πολύ γρήγορα βήματα, μάλλον τα ταχύτερα από όσα μέχρι στιγμής υπάρχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα, στο θέμα της διάθεσης των σωσιβίων. Όπως ξέρουν οι συνδημότες μας, έχει μαζευτεί ένας τεράστιος αριθμός σωσιβίων, τα οποία δεν θάβονται στο ΧΙΤΑ, αλλά παραμένουν σε αναμονή. Χάρη στη συνεργασία με την Όντιση, έχουν ένα μεγάλο μέρος από αυτά έχουν ήδη μεταφερθεί στην Αθήνα, όπου μετασκευάζονται και τώρα ο μεγάλος όγκος δίνεται και επεξεργάζεται δευτερογενώς στη Χίο, από όπου και μετά διατίθεται αυτά στα προϊόντα που παράγει η Όντιση εκτός Χίου. Με αυτόν τον τρόπο το βασικό όφελος είναι το περιβαλλοντικό κέρδος από την απομάκρυση αυτού του σωρού και γι' αυτό... Ναι, έχει ξεκινήσει σταδιακά η αποσυμφόρηση του χώρου του ΧΙΤΑ από τα σωσίβια. Τα σωσίβια μεταφέρονται πλέον πριν πάνε στην Αθήνα σε κάποιο χώρο εδώ, ο οποίο γίνεται μια πρώτη είδους μεταποίηση, μικραίνει ο όγκος και μεταφέρονται στην Αθήνα, όπου εκεί πέρα γίνονται προϊόντα, τα οποία σε λίγο καιρό θα βγουν και προϊόντα με ονομασία προέλευσης της Χίου, το οποίο θα έχουμε και κέρδος, έτσι θα ακουστεί η Χίος για το θέμα της διαχείρισης και πολιτικής. Βεβαίως. Νομίζω είμαστε από τους πρώτους Δήμους που καταφέραμε να αξιοποιήσουμε τα απορρίμματα των μεταναστών
Και πιστεύω ότι μέσα στο επόμενο διάστημα, μέσα στους επόμενους 3-4 μήνες, θα έχουν αδειάσει τελείως ταχυτά από τα σωσίβια. Πόσα χρόνια πήρε το θέμα της άδειας? Ουσιαστικά η αδειοδότηση ξεκίνησε από την αρχή της θητείας μας, που κατέθεσε λίγους, νομίζω το Σεπτέμβριο του 2014, που κατατέθηκε ο φάκελος, και πήρε δηλαδή γύρω στα 2 χρόνια. Βέβαια, οι προσπάθειες εντατικές γίνανε τους τελευταίους 2 μήνες. Χρειάστηκε 2 χρόνια δηλαδή. Τουλάχιστον. Ναι. Για να τακτοποιηθεί κάτι το οποίο πρέπει να είχε ξεκινήσει αμέσως με τη λειτουργία του ΧΙΤΑ. Δηλαδή, με τη λειτουργία του ΧΙΤΑ θα έπρεπε να είχε ήδη άδεια ο ΧΙΤΑ για 3 χρόνια προσωρινή. Δηλαδή, ο ΧΙΤΑ λειτουργήσε πόσα χρόνια χωρίς άδεια? Αν βάλουμε το 2013 την πειραματική, πόσα, 4 χρόνια. Χωρίς άδεια. Τέλη του 2012 έχει 2013 εδώ πέρα. Το 2013 ήταν πειραματική. Το η άδεια δεν είναι προσωρινή, είναι κανονική. Κάθε τόσο επανακρίνεται η άδεια. Είναι τριετής αυτές οι άδειες και γίνεται επανέλεγχος κάθε φορά ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις. Αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Είναι για περιόδους που γίνεται Είναι μέσα στα πλαίσια. Αυτή η προσπάθεια είναι προφανές ότι είναι στα πλαίσια του να συμμαζευτούν πράγματα και να μπουν στη σειρά τους για να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε και οικονομικά και περιβαλλοντικά βασικά να γίνονται τα πράγματα με τον σωστό τρόπο. Όπως επίσης και το ζήτημα της διάθεσης των σωσιβίων, το νούμερο ένα ζήτημα που μας απασχολεί είναι η επιρροή περιβαλλοντική η οποία υπάρχει από τα σωσίβια αυτά, δηλαδή, και στην οποία με τρόπο χωρίς να ξοδεύεται ο Φότζα, χωρίς να ξοδεύεται ο Δημότης Χιώτης, έχουμε καταφέρει να μπορεί να διατίθεται και να φεύγει από πάνω μας χωρίς μεταφορικά και χωρίς άλλα έξοδα επεξεργασίας.